Εκδήλωση λόγου, εικόνα και ήχου με τίτλο Οι Απέκοι Υπηρώτε στο έπο του 40 διοργάνωσαν ο Σύλλογο Βορειοϋπηρωτών Πάτρα σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων και την Αμέριστη Συμπαράσταση τη Περιφέρεια Δική Ελλάδο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Έγλη τη Βέσο Μάρε. Στις παραμονές του Ελληνοϊταλικού πολέμου, οι κάτοικοι της Βορείου Ηπείρου ανησύχησαν τα μέγιστα βλέποντας τις συγκεντρώσεις, τις κινήσεις και τη μεταφορά Ιταλικών στρατευμάτων και πολεμοφοδίων στις περιοχές κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, εκτελώντας το πατριωτικό τους καθήκον, αψηφώντας κάθε κίνδυνο, μεταβίβαζαν στις ελληνικές αρχές πέρα των συνόρων κάθε πληροφορία που νομίζαν ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση της σύραξης. Από τη δική τους πλευρά οι Ιταλοί, για να αποδυναμώσουν κάθε δραστηριότητα των πατριωτών της μειονότητας και για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, στα πρόθυρα της έναρξης της επίθεσης προέβησαν σε συλλήψεις και εκτοπίσεις προσωπικότητων για να αποκεφαλίσουν κάθε αντιϊταλική ενέργεια, μεταξύ των οποίων το γιατρό Αλέξανδρο Καλυβόπουλο από τον Πλεράτη, το δικηγόρο Γιάννη Διαμάντη από την Τριβισάνη, το γιατρό Γρηγόριο Κιτσάκη από την Πολύτσερη, το τραπεζίτη Βασίλη Σαχίνη από την Δούβγελη, το Γιώργιο Πολάνο από τη Χιβάρα, το γιατρό Σπύρο Λίτο από τη Σπίτσα, τον έμπορο Γρηγόρη Λίτση από το Κιμουτσάκη και άλλους πολλούς. Ανώτερη Ιταλή αξιωματική έμεινε στο σπίτι μου, ένα διόροφο αρχοντικό, και ήρθαν και στο γλέντι του γάμου μου, που κράτησε 3 μέρες. Όταν έφτασε ο ελληνικός στρατός, έγινε πανζουρλισμός. Όλος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με ενθουσιασμό και τους υποδέχθηκε με σημαίες και ζητοκραυγές και τους δώσαμε τρόφιμα. Πάλι στο σπίτι μου ήρθαν οι ανώτεροι Έλληνες αξιωματικοί και ο στρατηγός τους. Περάσαμε πολύ όμορφες μέρες. Η εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, είχε σαν στόχο να τιμήσει και τους πεσόντες που είναι σκορπισμένοι στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας.